Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, σελίδα 853, ζήτα κεφάλαιο 28 εδάφιο. Σελίδα 853, ζήτα κεφάλαιο 7 κεφάλαιο, 28 εδάφιο. Ότε δε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττον το Ιόχλη δια την διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσίαν και οχή ως γραμματείς. Ότε δε κατέβει από του όρους, ακολούθησαν αυτόν όχλη πολλοί. Και ειδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, αν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Και εκτείνας την χείραν ο Ιησούς σήγησε αυτόν λέγον, θέλω, καθαρίστητη. Και ευθύς εκαθαρίσει τη λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, πρόσεχε, μη είπεις τούτο εις μηδένα. Αλλά είπα για δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρον, το οποίο προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγω, Κύριε, ο δούλος μου κοίται εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνο είπε λόγον και θέλει ιατρευτεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας. Και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει και προς τον άλλον έρχου και έρχεται. Και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, αληθώς σας λέγω δε εν το Ισραήλ ευρών το σαύτην πίστην. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και θέλουν συγκαθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας θέλουν συνεκβληθεί στο σκότος του εξώτερων, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον, είπαγε, και όσε πίστευσε, ας γίνει εισέ. Και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του Πέτρου, είδε την πεθεράν αυτού κατάκητον και πάσχουσαν πυρετών και πίεσε την χείραν αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και σηκώθηκε η πυρέτην αυτούς. Και ότε έγινεν εσπέρα, έφεραν προς αυτόν δεμινιζωμένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγον και πάντα στους κακούς έχοντας εθεράπευσε. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε. Αμήν». Αυτός είναι ο προφητικός λόγος του Θεού, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός είναι ο αληθινός λόγος του Θεού. Ότι ο Ιησούς Χριστός και μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι προσδιορισμένος από το Θεό ανάμεσα σε όλα τα πολλά. Παραδείγματος χάρη να κάνει κρίση, να σώζει, να διδάσκει, να οδηγεί. Ανάμεσα στα πολλά και αμέτρητα χαρακτηριστικά που έχει, έχει και αυτό το ευλογημένο Λόγο του Θεού. Αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε επάνω του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και τας νόσους ημών εβάστασε, καθώς σταυρώθηκε όχι μόνο για τις παραβάσεις μας, τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας, όχι μόνο για να έχουμε ειρήνη ενώπιόν του, αλλά με τις πληγές του ήταν γεγραμμένο εμείς οι άθημεν, γι' αυτό και σταυρώθηκε, έχισε το αίμα του και για τις ασθένειές μας και για τις αρρώστιες μας. Είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να χαρίζει τελεία υγεία και τελεία θεραπεία. Είναι ο μόνος που μας έδωσε το όνομά του, καθώς δεν είναι άλλο όνομα δεδομένο μεταξύ του ουρανού και της γης, δια το οποίο πρέπει να σωθούμεν. Και είναι αυτός για τον οποίον ο Πέτρος και ο Ιωάννης είπαν στον παραλυτικό εκγενετής, χρυσίων και αργύριων δεν έχουμε, αλλά εκείνο που το οποίο έχουμε τούτο σου δίνουμε το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα. Και έγινε αυτό. Όμως σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, με λεπτομέρειες μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού περί της θεραπείας, αλλά και όχι μόνο. Θεραπεία είναι κάτι
που ο Θεός το κάνει με πολύ χαρά, το έχει προσδιορίσει για τον Ιησού Χριστό, αλλά δεν είναι το τέλος της υποθέσεως. Θα τολμούσα να πω ότι είναι η αρχή για τη δόξα Του. Αφού είχε ανέβει πάνω στο όρος, τον ακολούθησαν πολλοί και εκεί κήρυξε την περίφημη επί του όρους ομιλία. Δεν ήταν ευχάριστα αυτά που τους έλεγε. Ήταν και ριζοσπαστικά, δηλαδή καταργούσε ό,τι ξέρανε, αλλά ήταν και σκληρός ο λόγος του Χριστού. Τόσο που κάποτε τον πλησίασαν οι μαθητές και λένε «Σκληρός είναι ο λόγος», τα ακούσαν οι Φαρισαίοι και φύγανε. Και δεν τους είπε «Ποπό, τρέξτε να τους προλάβετε, να τους καθησυχάσουμε», όπως τα κάναμε εμείς, μη γέννητο να κάνουμε κι εμείς. Αλλά τους είπε «Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε». Και ο Πέτρος είπε «Μη γέννητο, Κύριε, να φύγουμε, εσύ έχεις λόγους, σε ποιον να πάμε, μόνο εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου». Στον Χριστό πηγαίνουμε μόνο επειδή έχει λόγους ζωής αιωνίου. Όχι επειδή μας καλοπιάνει, δεν μας καλοπιάσει. Αλλά έχει λόγους ζωής αιωνίου. Αφού λοιπόν κατέβηκε από το όρος και όλοι οι ακούοντες πλήθος που πήγαιναν, γιατί είχε μια ιδιαίτερη έλξη ο λόγος του, αν και σκληρός, πολλές φορές μια ιδιαίτερη έλξη που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αγάπη του Θεού Πατρός, καθώς είναι γεγραμμένο «Σε αγάπησα με αγάπη σε αιώνια και σε ήλκησα με έλεος». Η αγάπη του Θεού Πατρός είναι αυτή που ελκύει και η αγάπη του Θεού Πατρός είναι αυτή που φτιάχνει, ανοίγει την καρδιά μας για να προσέχουμε στα λόγια του Χριστού. Και η αγάπη του Θεού είναι αυτή που μας διανοίγει και το νου για να κατανοούμε τις γραφές. Κατάλαβαν λοιπόν όλοι οι ακούοντες ότι αυτός μιλάει με εξουσία. Και η εξουσία δεν υπάρχει στον άνθρωπο αν δεν είναι δεδομένη άνωθεν. Ο Ιωάννης είπε «Κανείς δεν έχει κάτι αν δεν το έχει δώσει ο Θεός». Και όταν κατέβηκε, οι όχλοι τον ακολούθησαν και κάποιος λεπρός, ταλαιπωρημένος, η λέπρα ήταν φοβερή αρρώστια και είναι, μόνο που τώρα θεραπεύεται, αλλά είναι φοβερή αρρώστια, κατατρώγει το σώμα, επώδυνη, αποκρουστική και εν τέλει θανατηφόρα. Αλλά και άκρος κολλητική, ώστε κανένας δεν μπορούσε όχι να αγγίξει αλλά ούτε να πλησιάσει άνθρωπο λεπρό, αλλά και ο λεπρός δεν τολμούσε να πλησιάσει γιατί τον λιθοβολούσαν οι υγιείς. Κάποιος όμως βρήκε το θάρρος, ήλθε σε αυτόν, προσεκίνησε στον Χριστό και του είπε «Έχω τα σπίστη ότι μπορεί να τον θεραπεύσει. Κύριε, ξέρω ότι μπορείς να με καθαρίσεις. Αν θέλεις, καθάρισέ με». Είναι ο τρόπος της προσωπικής θεραπείας. Ξέρω ότι μπορεί, πιστεύω ότι μπορεί, πιστεύω και ότι θέλει και πάω σε αυτόν για να με θεραπεύσει. Θα τολμούσα να πω εύκολος τρόπος, αν και αδύνατον, εάν σκεφτεί ανθρώπινα ο άνθρωπος. Μόνο διαπίστεως το αδύνατο, το ανθρώπινο, είναι εύκολο και εφικτό στον άνθρωπο, επειδή ο Θεός τα πάντα δύναται. Και ο Κύριος, εκείνο που του είπε, είναι προσκυμιντοποίησε κανέναν. Αυτό είναι η προσωπική μας υπόθεση. Αλλά γίνε εκτελεστής του νόμου, πήγαινε στους ιερείς, δείξε τον εαυτό σου ότι είσαι υγιής, για μαρτυρία σε αυτούς. Σε θεραπεύω για να γίνεις εσύ μια ζωντανή μαρτυρία στους ιερείς που ξέρουν
ότι η λέπρα δεν θεραπεύεται. Ότι ο Θεός είναι δυνατός. Στη συνέχεια όμως έφτασε στην Καπερναούμ και εκεί συνέβη κάτι πολύ σημαντικό. Ένας εκατόνταρχος, Ρωμαίος, ισχυρός άντρας της εποχής, είχε ένα δούλο, το κείμενο λέει «πες», που σημαίνει αγαπημένο δούλο, ο οποίος βασανιζόταν άσχημα, καθώς είχε έρθει μία παράλυση στο σώμα του. Τώρα είναι το μυστικό πως θεραπεύει ο Χριστός τους άλλους για τους οποίους προσευχόμαστε. Δεν θέλει ο Χριστός να προσευχόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, μάλλον περισσότερο θέλει για τους άλλους να προσευχόμαστε. Αλλά για να είναι αποτελεσματική η προσευχή μας, όπως για να είναι αποτελεσματική η προσευχή μας για τον εαυτό μας, πρέπει να έχει πίστη στη δυνατότητα και στην αγάπη του Χριστού, έτσι και για να είναι αποτελεσματική η προσευχή μας για τους άλλους, πρέπει να έχει αγάπη, πίστη, αλλά όπως θα δούμε παρακάτω και ταπείνωση. Και μάλιστα ακόμη περισσότερο ταπείνωση που να εξαρτάται από την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Τον πλησιάζει λοιπόν, παρακάλεσε αυτόν και του είπε «Ο δούλος μου κοίταν τη οικία παραλυτικός και δεινός βασανίζεται». Και ο Κύριος άμεσα του απάντησε «Εγώ θα έρθω να το θεραπεύσω». Δεν μπορεί να αντισταθεί ο Χριστός στην αγάπη όταν κάποιος αγαπάει ακόμη και αυτόν που δεν θα έπρεπε, γιατί ήταν δούλος του. Θα μπορούσε να έχει άλλους 100. Δεν πάει να πεθάνει να πάρω άλλους 100. Αλλά αυτόν τον αγαπούσε. Δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός εάν δεν αγαπάς αυτόν που προσεύχεσαι ή αν δεν αγαπάς εν γέννη. Βεβαίως δεχόμαστε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι και ο Λόγος του Θεού ενεργείται στους πιστεύοντας, αλλά εκεί που έχει πολύ ωραία αποτελέσματα ο Λόγος του Θεού είναι όταν η πίστη είναι δια αγάπης ενεργουμένη. Όχι με λύπηση, αν τον καημένο τον λυπάμαι, δεν έχει να του δώσω. Όχι τέτοια αγάπη. Αυτή η αγάπη δεν αρέσει στο Θεό. Η αγάπη είναι αυτή που είχε ο καλός Σαμαρίτης, που σπλαχνίστηκε. Και αυτή η αγάπη έχει ωραία αποτελέσματα. Έχει αρχή, συνέχεια και τέλος. Μέχρι τέλους μας αγάπησε ο Θεός. Και αυτή την αγάπη θέλει ο Θεός, να αγαπάμε μέχρι τέλους. Όχι τον βλέπουμε, τον λυπόμαστε και φεύγουμε. Άντε τον σπλαχνιζόμαστε, του δίνουμε και 5 ευρώ, 10 ευρώ, 1 ευρώ, 100 ευρώ. Αλλά τελειώνει, αυτή δεν είναι αγάπη Θεού. Η αγάπη Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας μόνο δια Πνεύματος Αγίου και υπάρχει πάντοτε. Ιδιαίτερα στους οικείους της πίστεως, στα αδέλφια μας. Όταν λοιπόν ανταποκρίθηκε άμεσα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τότε φανέρωσε τα άλλα ωραία χαρακτηριστικά του ο εκατόνταρχος. Ήξερε ότι δεν συγχωρείται Ιουδαίος να εισέλθει σε σπίτι εθνικού. Και είχε αυτό το ωραίο πνεύμα, δεν ήθελε να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν ήθελε να τον φέρει σε παράβαση ίσως. Και πώς το αντιμετώπισε? Με ταπείνωση. Κύριε μου, κάνε μας έτσι, σε παρακαλώ. Αυτός είναι ο χρήσιμος χριστιανός, αλλιώς είμαστε άχρηστοι αδελφοί. Άχρηστοι χριστιανοί. Λέμε λόγια, λόγια, λόγια και δεν κάνει τίποτα ο Θεός. Κάνουμε, αλλά ο Θεός δεν κάνει τίποτα. Δεν συνεργάζεται. Και εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε. Εμείς θέλουμε να κάνει ο Χριστός. Γιατί έτσι δοξάζεται ο Θεός. Θέλουμε να δοξάζεται ο Θεός και όχι ο άνθρωπος. Ο Θεός να δοξάζεται. Ο άνθρωπος να κρύβεται. Κύριε, του λέει, δεν είμαι άξιος. Βάζει μπροστά την ταπείνωση. Δεν είμαι άξιος. Θα μπορούσε να του πει, δεν είναι ανάγκη να έρθεις. Αφού έτσι κι αλλιώς
εμποδίζεσαι. Πες λόγο. Καλό θα ήταν και αυτό. Αλλά είπε το τέλειο. Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στο σπίτι μου. Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχεις εξουσία. Το ξέρω, το πιστεύω, το βλέπω. Θεράπευσες τον λεπρό, έχεις εξουσία. Και αυτός που έχει εξουσία δεν χρειάζεται να είναι παρόν. Αρκεί να πει λόγο, ταπείνωση, αλλά και σοφία. Γιατί και εγώ είμαι υπό εξουσία, με διατάζουν και κάνω. Αλλά και εγώ έχω υπό εξουσία στρατιώτες, τους λέω πήγαινε εκεί και πηγαίνει, έλασε εδώ και έρχεται και στους δούλους μου κάνε αυτό και το κάνουνε. Είσαι Κύριος, έχεις εξουσία, πες λόγο και θα γίνει. Και λέει η Γραφή, εθαύμασε ο Ιησούς Χριστός την ταπείνωσή Του, την αγάπη Του, ιδιαίτερος την πίστη Του. Εθαύμασε την πίστη Του ότι ο Λόγος του Χριστού έχει δύναμη. Εθαύμασε. Άλλη μια φορά είχε θαυμάσει για την απιστία των συμπατριωτών συγχωριανών Του, που λόγω της απιστίας δεν μπορούσε να κάνει κανένα θαύμα εκεί. Εθαύμασε για την πίστη Του και βρήκε την ευκαιρία να πει και για το μέλλον. Θα έρθει καιρός που επάνω στον ουρανό μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ θα είναι άνθρωποι που θα έρθουν εξ ανατολών, δυσμών, βορρά και νότου. Οι ιοί όμως της βασιλείας θα είναι απ' έξω. Αυτό βέβαια ίσχυε τότε για τους Ισραηλίτες, αλλά και για κάθε χρονική περίοδο για όποιους είναι ιοί της βασιλείας. Και το έχουν πάρει πολύ επάνω τους. Και θεωρούν ότι αυτοί είναι, επειδή τους πλαχνίστηκε ο Θεός. Να το πω όμως πιο σωστά. Μη θεωρήσουμε, αδερφοί, ποτέ ότι κάτι είμαστε. Επειδή μας πλαχνίστηκε ο Θεός, επειδή μας ελέησε ο Θεός, επειδή μας βόηθησε ο Θεός. Αυτό είναι χάρις. Και η χάρις δεν είναι αποτέλεσμα έργου, είναι αποτέλεσμα έργου ανθρωπίνου, αλλά είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού. Είμαστε άθλοι, ουτιδανοί, τυποτένιοι, εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τον Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το παρελθόν μας, για την ομολογία μας. Αλλά ταπεινωνόμαστε και προσευχόμαστε στον Θεό για το παρόν μας και για την καλή μας τη συνέχεια, για το μέλλον μας. Να έχουμε καλή συνέχεια, αδελφοί. Και ο Κύριος απάντησε στον εκατόνταρχο, όπως πιστεύεις, όπως είπες, ας γίνει. Δηλαδή του είπε ότι ο λόγος των μου, τον οποίο πιστεύεις ότι έχει δύναμη, και επειδή πιστεύεις ότι ο λόγος μου έχει δύναμη και με πλησιάζεις με ταπείνωση, με αγάπη, εγώ σου λέω ότι τώρα ο δικός σου λόγος έχει δύναμη. Να γίνει όπως πιστεύεις και όπως είπες. Μεταφέρει ο Θεός τη δύναμη του λόγου του Θεού σε δύναμη λόγου του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας λέει ας λαλεί ο καθένας σαν να λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Θυμάμαι κάθε φορά, κάποια φορά προσευχόμουν και κάτι είπα, ακούω τη φωνή του Θεού. Πρόσεχε τι λες, το ακούω. Να προσέχουμε, αδερφοί. Γιατί ο Θεός θέλει να μετατρέψει το λόγο σου, άνθρωπε άθλιε και ουτιδανέ, σε λόγο του παντοδυνάμου Θεού. Αλλά πρόσεξε τι λες. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, πρόσεξε
τη φυλάς στην καρδιά σου. Βρήκε έναν ωραίον άνθρωπο, τον εκατόνταρχο Χριστός, για να μας διδάξει πόσο δυνατός μπορεί να γίνει ο άνθρωπος όταν καταλάβει ότι είναι απόλυτα αδύνατος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν είμαι αδύνατος τότε είμαι δυνατός. Και όταν η αδυναμία μου γίνεται πλήρης, τότε η δύναμη του Θεού είναι τελεία. Ο εκατόνταρχος, ο ισχυρότερος μέσα σε εκείνη την περιοχή, εμφανίστηκε στον Χριστό σαν τον πλέον ελάχιστο. Και τον ισχυρότερο στην περιοχή, αλλά πλέον ελάχιστο στην παρουσία του Θεού, ο Χριστός τον μετέτρεψε σε άνδρα πίστεως και δυνάμεως και του δώσε λόγο Θεού στα λόγια του, στο στόμα του, λόγια Θεού στο στόμα του, ώστε αυτά που είπε να γίνουνε. Αυτή είναι η δεύτερη μορφή θεραπείας, η θεραπεία της προσευχής μας για τους άλλους. «Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του Πέτρου, είδε την πεθερά του κατάκητον και πάσχουσα πυρετών, και έπιασε τη χείρα αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και σηκώθηκε η πυρέτη αυτούς». Η τρίτη μορφή θεραπείας. Κατά χάριν σε αυτούς που έχουν πρόθεση να υπηρετούν τα αδέλφια τους και τον Χριστό. Ο υπηρέτης του Θεού που υπηρετεί ταπεινά έχει έναν Χριστό θεραπεύον εκείνον. Τι ήταν η πεθερά του Πέτρου? Τίποτα. Μια γυναικούλα, συγχώρεσέ με κυρία μου και εσείς αδελφοί μου, σαν όλες τις άλλες και προχωρημένης ηλικίας. Πεθερά του Πέτρου, ο Πέτρος θα ήταν τότε 30 χρονών. Πεθερά του δεν θα ήταν 60. Αλλά είχε αυτή την ωραία πρόθεση. Ήθελε να υπηρετεί με όλη της την καρδιά, χωρίς να γογγίζει. Ήρθε ο πυρετός, αλλά ήρθε και ο Χριστός και τη θεράπευσε. Αλληλούια. Ήρθε η αρρώστια, αλλά ήρθε και ο θεραπεύων πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Σε ποιον όμως? Σε αυτόν που ευαρεστείται να υπηρετεί με όλη την καρδιά, χωρίς γογγισμό, με πολύ αγάπη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και μ' αρέσει πάρα πολύ, αδελφοί αγαπητοί. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και διαλογισμών, γιατί τότε θα γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι τέκνα Θεού αμόμητα. Χωρίς γογγισμών και διαλογισμών πράτετε τα πάντα. Εν τω μεταξύ όμως πέρασε η ώρα και ήρθε εσπέρας. Ήρθε το τέλος της ημέρας. Και όταν έγινε εσπέρα, έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα από όλους με λόγον, εθεράπευσε πάντα στους κακούς έχοντας, για να πληρωθεί το ρηθένδια του Σαΐου του προφήτου: «Αυτός τα ασθενείας ημών έλαβε και τας νόστους εβάστασε». Τώρα δεν υπάρχει καμία αιτία θεραπείας παρά μόνο το γεγονός ότι έφτασε το δειλινό, τέλειωσε η ημέρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Το σκότος επλησίασε, η ημέρα τελειώνει». Και αδερφοί αγαπητοί, το τέλος πάντων επλησίασε. Η μόνη αιτία τώρα για να κάνει όχι προσωπική θεραπεία, ούτε να απαντήσει στην πίστη, στην αγάπη, στην ταπείνωση, για να θεραπεύσει το δούλο του εκατόνταρχου που προσευχόταν, ούτε ακόμη και για να θεραπεύσει από μόνος του αυτούς που έχουν πάρει απόφαση να τον υπηρετούν. Τώρα είναι ο καιρός ο κατάλληλος να θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια, γιατί είναι το τέλος του τέλους. Αυτή είναι η μόνη αιτία. Όλοι αυτοί που ήρθανε δεν ξέρουμε αν είχαν πίστη, δεν ξέραμε αν είχαν αγάπη, δεν ξέρουμε αν είχαν ταπείνωση. Τίποτα δεν ξέρουμε. Ένα ξέρουμε,
ότι ήρθαν την τελευταία στιγμή. Και την τελευταία στιγμή ο Χριστός τους θεραπεύει όλους. Και πιστεύω ότι φτάνουμε στο τέλος, αδελφοί. Είναι το δειλινό της ημέρας. Σε λίγο θα έρθει σκοτάδι. Θα έρθει η εξουσία του σκότους. Θα έρθει ο άρχον του σκότους. Θα έρθει η μέρα εκείνη, η ώρα εκείνη που θα πειράξει όλους τους κατοικούντας επί της γης. Αλλά λίγο πριν έρθει το σκότος, το δειλινό. Και εγώ το πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει το δειλινό. Μακάρι να έχω δίκιο. Αλλά εάν έχω δίκιο, και όποιος το πιστεύει, λέω να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε, να κάνει ο Θεός αυτό που λέει η Γραφή, εθεράπευσε πάντας τους κακούς έχοντας, εξέβαλε πάντα τα πνεύματα της πονηρίας και δόξασε τον εαυτό του. Αλλά πριν από αυτό θέλω να διαβάσω μια φορά ακόμη, να τον βρω με τη χάρη του Χριστού, έναν ψαλμό που τελευταία τον έχω αγαπήσει τόσο πολύ. Ελπίζω να τον βρω. Με τη χάρη του Χριστού θα κάνετε υπομονή. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς, είναι ο ψαλμός Ξυζήτα. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς και να ευλογήσει εμάς, να επιφάνει το πρόσωπό του σε εμάς, για να γνωριστεί σ' όλη τη γη η οδός σου που είναι ο Χριστός και όλα τα έθνη τη σωτηρία σου που δίνει ο Χριστός. Η γη τότε θα δίνει τον καρπόν αυτής, θα μας ευλογήσει ο Θεός ημών, θα μας ευλογήσει και θα φοβηθούν αυτόν όλα τα πέρατα της γης. Αμήν. Αλληλούια. Να φέρουμε μια προσευχή, αδερφοί, μέσα από την καρδιά μας.